Αχ, μαλακίες. Είναι τότε μέλος της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Ανδρουλάκης ήταν σε συνεννόηση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με κάποιο άλλο ιστορικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εξαιρουμένων των εκπροσώπων του αυριανοτοπρισμού και των ομοίων τους, πρέπει να εκτιμήσει το αποτέλεσμα, να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, να συνεισφέρει για τη δημιουργία μιας προοδευτικής κυβέρνησης με φερέγγια σύνθεση. Και ο Ανδρέας καλεί αμέσως τις κάμερες στην ΕΡΤ και δίνει συνέντευξη καταγγέλει την αποστασία που απεργάζονται ορισμένοι σκοτεινοί κύκλοι. Οι σκοτεινοί κύκλοι, ξέρω εγώ, αλλά πήγα ως κουκουέ, δηλαδή ο Χαρίλος γνώριζε, ο Αλευράς και ο Λάζαρης. Όχι ως κίνηση αντιάνδρεα, ως μια διέξοδο αν τα πράγματα έρθουν σε αντιέξοδο. Δηλαδή νιώσε τέτοια ανασφάλεια ο Ανδρέας, έχει μειωθεί το αντανακλαστικό του. Και έτσι έφαγε ένα ολόκληρο χρόνο, μέχρι να βγει ότι ο Κουτσόγιος πήρε τα 2 εκατομμύρια δολάρια για να περάσει αυτόν τον κουτσονόμο, τον οποίο τον ψήφισαν και όλοι κλπ. Κοιτάξτε, τι είναι ο μεγάλος ηγέτης ο Ανδρέας, ήταν ατόπιμα η παραπομπή του, έτσι ατόπιμα μεγάλο, αλλά προσέξτε. Θα δείτε πως φτάσαμε εκεί, ας πούμε, και μην ξεχνάτε ότι ο Χαρίλος αγαπούσε τον Ανδρέα. Είχαν μια στενή συναισθηματική σχέση. Δηλαδή, ό,τι αν του δει τον Χαρίλο, κάθε φορά που πήγαινε στον Ανδρέα, τα ψάρι, ξέρω εγώ αυτά κλπ. Γύριζε τούμπα ο Χαρίλος, να το ξέρετε. Γιατί ο Ανδρέας έχει την ικανότητα στην προσωπική επαφή, έτσι, ταυτίζεται το συνομιλητή του και το φέρνει βόλτα. Δεν είναι και έτσι, λέει ο Χαρίλος που τα λέτε. Ναι, και όμως έσπασε αυτό. Δυστυχώς είναι ο χαρακτήρας του Ανδρέα, έχει πρόβλημα, ας πούμε, ένα βαθύτερο πρόβλημα. Μετά την κυβέρνηση Τζενετάκη, δηλαδή την τρίμηνη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού που σχηματίστηκε τον Ιούνιο του 1989, γίνονται νέες εκλογές τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία οικουμενικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζωρότα, αφού έχει προηγηθεί η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη τον Σεπτέμβριο. Ο Ράλης ήταν ο Γιώργος Ράλης, έλεγε. Όχι ου. Είναι πρακτικά χρεώσιμο. Είμαι υπουργός εμπορίου στην κυβέρνηση την υπηρεσιακή του Ζωρότα, η οποία ήταν μεταξύ των τριών εκλογών των αλλεπαλλήλων που ήταν τότε, μια κυβέρνηση ήταν υπό τον Ζωρότα. Και πληροφορούμε ότι υπέγραψε ένα δάνειο με 28% επιτόκιο. Πάντα τον βλέπω και του λέω, κύριε καθηγητά, είναι δυνατόν 28%. Επιτόκιο. Με τι θες να κάνω. Και 30 νομισθούς αυταντόδυνα. Διότι είχαμε φτάσει στη μη πληρωμή των υπογρόσεων της Ελλάδας. Στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση παίρνει δάνειο από την ΕΟΚ. Με όρους εφαρμογής ενός εσωτερικού μνημονίου. Εκλέφθηκε ο τρόπος να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γι' αυτό ζητήσαμε αυτό το δάνειο. Έγινε αυτή η διαπραγμάτευση που ήταν δύσκολη γιατί τέτοιαν διάφοροι όροι. Έχει υπόψη ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος της διαπραγματεύσεως το έκανα εγώ τότε, δεν ήταν πολύ εύκολο να υιοθετήσω το ρόλο του να δέχομαι όρους ξέροντας ότι δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε.
Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ, στέλνει επιστολή στον Έλληνα πρωθυπουργό, καθηγητή ξενοφώντα Ζολότα. Αυτό το έκανε ο Ντελόρ, αλλά το έκανε όταν είχε αναλάβει ο καημένος καθηγητής, ο οποίος δεν έδωσε ώρα φύγει, ο πρωθυπουργός, μέτρα για τις μέρες. Και απίθυνε σε αυτόν μια επιστολή, η οποία έπρεπε να είχε στήσει η κυβέρνηση πολύ πρόσφατα. Τώρα είχε γίνει το κακό. Βρεθήκαμε λοιπόν με μια κατάσταση που όπως δεν είχαμε χρήματα να κάνουμε τις εξαγωγές της τρέφης. Στην επιστολή ο κύριος Ντελόρ συνδέει την παροχή δανείου προς την παραπέουσα ελληνική δημοκρατία με σκληρούς όρους. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα τι ήταν αυτή η όρη? Η ξενολόγηση του προπολογισμού. Ήξερα πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε. Ότι είναι τόση ανάγκη τη χώρα. Ξέρετε, υπήρχε τότε η παλιά αρχή ότι είχαμε δύο προπολογισμού ουσιαστικά. Τον τρέχοντα και τον προπολογισμό επενδύσεων, όπως θα θυμόσαστε. Ο προπολογισμός δημοσίων επενδύσεων ήταν ο μόνος που είχε έλλειμμα. Ο τακτικός προπολογισμός δεν είχε έλλειμμα. Ο μόνος που είχε έλλειμμα ήταν και είμαστε ιδεοδός ετοιμασμένοι να βγούμε στις αγορές. Τρία χρόνια αργότερα βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση που σας λέω τώρα, να έχουμε ανάγκες άμεσες, άμα έχεις συναγωγικά αποθέματα και εισαγωγές 2-3 εβδομάδων, δεν παίρνεις πλέον, δεν έχεις τη δυνατότητα να ούτε να ελιχθείς, ούτε να διαπραγματευτείς, ούτε να έχεις κυρία αντιμετώπιση. Ο Πάπης Παπαδημητρίου καλείται το ίδιο πρωί που φτάνει η επιστολή Ντελόρ από τον τότε πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζολότα. Η οποία έρχεται με απόλυτη συχνότητα. Εγώ τότε βοηθούσα την κυβέρνηση Ζολότα στην εκπροσώπησή τη σε ζητήματα χειρισμού του τύπου και αυτά και θέλει να μου τη δείξει να δούμε το χειρισμό. Ο Ζολότα ήταν ένα άνθρωπο που ήταν πολύ αστό και πίστευε στο αστικό καθεστώ. Και λέει: δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν ενημερώσουμε του αρχηγού των τριών κομμάτων που στήριζαν την κυβέρνησή του. Ήταν μια άτυπη διαδικασία. Η επιστολή έλεγε ότι θα σας δανείσουμε τα χρήματα που χρειάζεστε για τη διάσωσή σας, αλλιώς θα πτώχευε η ελληνική δημοκρατία, αλλά και εσείς θα πάρετε ορισμένες αποφάσεις ανεξαρτήτως του χρόνου των εκλογών και της επιλογής μιας επόμενης κυβέρνησης. Επέμενε ο Ζολότας στους αρχηγούς, αφήστε με να τα πάρω εγώ τα μέτρα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ζολότας το έκανε. Το 1975 ο Καραμαλής αυτόν είχε φωνάξει για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθωρισμό και τη διάλυση της οικονομίας. Η διάλυση που άφησε πίσω τη δικτατορία και η απώλεια της Κύπρου. Αλλά εδώ έχουμε αναλογία. Ζολότας Παπαδήμος. Υπάρχουν τέτοιες αναλογίες και πάντοτε υπάρχουν ελληνική ιστορία άρη μου, διότι κάθε φορά χρειαζόταν μια τέτοιου είδους διάσωση. Μισό λεπτό. Θα το έκανε με δραχμή. Βέβαια, δραχμή. Τι άλλο. Θα το έκανε διότι το κράτος δεν θα μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του στα εξωτερικά δάνεια. Και γι' αυτό πτωχεύει ένα κράτος. Είτε πτωχεύει εσωτερικά, διότι δεν μπορεί να πληρώσει τον εσωτερικό του δανεισμό ή τους δημόσιους υπαλλήλους. Είτε πτωχεύει εξωτερικά και αυτό είναι η πραγματική πτώχευση, όταν δεν μπορεί να πληρώσει τους διεθνείς πιστωτές του. Εκεί πτωχεύει εξωτερικά που σημαίνει ότι μπορεί να εισάγει. Όταν είσαι με δραχμή, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι δολάρια, μάρκα για να αγοράσεις, δεν σου δίνει κανείς δολάρια, μάρκα, είναι πολύ ευρώ. Άρα, στη στιγμή που έπρεπε η μεταβατική εκείνη η κυβέρνηση να διοργανώσει πρακτικά κάποια στιγμή τις επόμενες εκλογές, αν δεν υπήρχε ο Τίμος Χριστοδούλου, που είχε τρομακτική εμπειρία, και άλλοι Έλληνες που ξέραν πώς δουλεύουν αυτά, να διαπραγματευτεί με ψυχραιμία και να κάνει το πολύ έξυπνο πράγμα ότι πήραμε με το δάνειο, αλλά δεν το χρησιμοποιήσαμε, το αφήσαμε στην τράπεζα, κατά κάποιο τρόπο είναι η ιδέα του μαξιλαριού και που τώρα παίζει, το κρατήσαμε ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις γρήγορα. Και αν δεν βρισκόταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος εκλεγόμενος το 90, παίρνει αμέσως όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται και κυρίως βάζει μπροστά το ασφαλιστικό, που ήταν η χώρα από την οποία φεύγουν τα λεφτά. Αν δεν γινόντουσαν αυτά, η Ελλάδα δεν θα είχε διασωθεί εκείνη τη στιγμή.